Σε αδιανόητε δηλώσει κατά τη Ελλάδος προέβη το βράδυ της Τετάρτης, ο αρθρογράφος της Ντίμ Σενέρ συμβάλλοντας αντιστρόφως ανάλογα στο κυβερνητικό αφήγημα περιθετικού κλίματος, αφού, ω γνωστόν, ο τουρκικός τύπος ελέγχεται άμεσα από την Άγκυρα. Λίγο μετά τη συνάντηση που είχε ο Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ριτζέπ Τεγί Περντογάν, ο αρθρογράφο εκραπέλησε μια απίστευτη επίθεση κατά τη χώρα μα, στην οποία μάλιστα αμφισβητεί την κυριότητα δεκάδων ελληνικών νησιών. Πρέπει να καθοριστεί η κυριαρχία σε 150 νησιά και ευραχονισίδε του Αιγαίου, αναφέρει αρχικά πρέπει να πολεμήσουμε, η Τουρκία πρέπει να πολεμήσει για να σταματήσει τις επιθέσεις που δέχεται εναντίον της στην περιοχή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, πρόσθεσε. Σε άλλο σημείο τόνισε ότι κανονικά η Ελλάδα δεν πρέπει να θεωρείται κράτο. Επαναστάτησε πριν από λίγα χρόνια, την ίδρυσαν τρει χώρε, διόρισαν ηγέτη έναν Γερμανό πρίγκιπα. Αυτό το ανύπαρκτο κράτο μα επιτίθεται και μα προκαλεί με ένα φθηνό τρόπο. Μια χώρα που η Τουρκία με ένα σπρόξιμο θα μπορούσε να την αποτελειώσει. Τώρα πήρε μαζί τη την Αμερική και κάνει τα ηλίκια. Απέναντί μα βλέπουμε τον μπλοκ που υπάρχει. Αυτό που λέω ξεκάθαρα είναι πω η Τουρκία στο ζήτημα των νησιών, που σύμφωνα με τη συνθήκη τη Λοζάνη έχει δίκιο, φτάνει στο σημείο να χάνει το δίκιο τη. Ενώ του λέμε ότι στο Αιγαίο υπάρχουν νησιά, νησίδε και βρεχονισίδε και πω θα πρέπει να καθοριστεί η κυριαρχία του. Συνέχισε το παραλήρημα. Επίση, αφού λέει πω στέλνουν στρατιωτικέ δυνάμει, τα στρατιωτικοποιούν. Τότε α πάμε να τα χτυπήσουμε να τελειώνουμε. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο, καταλήγει. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.